Η ίδια η κοινωνία των παιδιών που όταν μεγαλώνεις μέσα της, όχι μόνο δεν μπορείς να σχετιστείς και να ταυτιστείς τόσο πολύ με την υπόλοιπη ομάδα που έχεις τόσο ανάγκη, αλλά είσαι μακριά και από το πρότυπο. Δεν υπάρχει ένα παχύσαρκο παιδί που ονειρεύεται ένα παχύσαρκο πρότυπο στο μυαλό του. Και ειδικά στη σημερινή κοινωνία μας δεν έχουμε τέτοιου είδους πρότυπα. Τι έπρεπε να λέει στη φίλη της που λέει. Να λέει την αλήθεια. Τι πρέπει να πει σε ένα παιδάκι. Ένα παιδί της ηλικίας των κοριτσιών που έχουμε εδώ πέρα σήμερα. Πιστεύω με ωραίο τρόπο μπορεί να τους το περάσει χωρίς να τη θίξει. Και μπορεί να το περάσει το μήνυμα πολύ καλύτερα από ότι ένας μεγάλος. Δεν θα της πει ότι είσαι χοντρή, ας πούμε. Το λένε τα παιδάκια αυτό όμως. Το λένε τα παιδιά το τονίζουν και το χρησιμοποιούν και το χτυπάνε. Ναι, και είναι πολύ σκληρή σαν κοινωνία, αλλά πάντα μπορούν να βοηθήσουν το άλλο. Και τα παιδιά είναι πολύ σημαντικό το ίδιο το παιδί να καταλάβει ότι θέλω να φτιάξω το σώμα μου. Αγαπάω το σώμα μου, θέλω να δουλέψω γι' αυτό και προς τη μια κατεύθυνση που είναι η διατροφή και προς την άλλη κατεύθυνση που είναι η άθληση. Μπορώ να συμπληρώσω πάνω σε αυτό. Βεβαίως. Να μιλήσω. Μητέρα της κουκλίτσας είσαστε εσείς, Έχει αναστατώσει το στούντιο σήμερα. Πώς το βλέπεις, είναι η διάδοχό σου. Εκεί είναι συγκεκριμένα, επειδή φέρει και το όνομά σου. Το πιστεύω. Είναι 3 χρονών. Είναι πολύ μικρή. Είναι μόλις 3 χρονών, αλλά δεν είναι τυχαίο το ότι υπάρχει ήδη μέσα της η συνείδηση. Το ότι πρέπει να γυμναστώ. Θέλω να γυμναστώ. Θέλω να εκτονωθώ μέσα από την κίνηση. Να δείτε αυτό πόσο... γιατί υπάρχει το ερέθισμα. Πόσο ρόλο παίζει η οικογένεια. Ναι. Αυτό θέλω να δω και εγώ. Πόσο ρόλο έχουμε δεν είναι μόνο, τρεις μητέρες. Δηλαδή, αυτό ακριβώς. Πόσο ρόλο παίζει η οικογένεια. Να μιλήσουμε τώρα για παιδάκια μεγάλα. Μιλάμε για τη μικρή ηλικία που δεν υπάρχει ακόμα η πραγματική συνείδηση στο μικρό παιδί να ασχοληθώ με μένα, με το σώμα μου, με την υγεία μου. Αυτό είναι πια ρόλο, είναι καθήκον του γονέα. Εδώ λοιπόν έρχεται, πιστεύω, η ευθύνη του γονέα να ενημερωθεί. Δηλαδή πρέπει να πάρει και να σαφή θέση ως προς τις προτεραιότητες. Πολλοί γονείς μου λένε στο γυμναστήριο ότι κάνω μία επιλογή, προτιμώ να στέλνω το παιδί μου αγγλικά, γαλλικά ή οτιδήποτε. Σαφώς και ναι, είναι άκρως αναγκαστικό. Έτσι δεν μπορούμε να προχωρήσουμε αν δεν έχουμε αυτά τα εφόδια. Δεν μπορούμε όμως να παραγωνίζουμε τον άλλο τομέα που είναι η υγεία. Ελληνοαυστραλέζα και ζω στην Ελλάδα 5 χρόνια. Στην Αυστραλία τα ταΐζουν τα παιδιά πολύ. Τα ταΐζουν, αλλά όχι όπως τα ταΐζουν υπερβολικά οι Έλληνες και γενικά οι Ευρωπαίοι. Πιστεύουν για το καλό το παιδί τους να το ταΐζουν πάρα πολύ. Και όταν μιλάμε πάρα πολύ, εννοούμε παγωτά, σοκολάτες κτλ. Πόσα κιλά είσαι, Ελευθέρη? Δεν ξέρω. Είσαι αδύνατος όμως, Ναι. Η μαμά δεν σε πιέζει να τρώω? Όχι. Παγωτό σου αρέσει? Ναι. Πολλά παγωτά? Ναι. Παχαίνεις όμως. Έχεις φίλους που είναι πιο παχουλοί από σένα? Ναι. Πρέπει να τα προσέχουν πολύ γονείς τα παιδιά από την νεαρά ηλικία ως προς το θέμα της διατροφής και με μια παρακολούθηση.